Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Σήμερα, απόψε μάλλον, είναι μια υπέροχη μέρα για να δείτε το μπάσκετ. Όλες οι μέρες είναι, οπότε δεν θα πέσω ποτέ έξω. Ελπίζουμε να... Ζωή! Λίγη εξελίξη με πρόβλημα για μια ακόμα φορά. Όλα καλά, συνεχίζω την σκέψη μου. Ελπίζουμε να είναι πολύ καλά η ζωή σας και να γίνει ακόμα καλύτερη με την αναμέτρηση που έχουμε απέναντί μας. Bad Boys εναντίον Sky's the Limit. Μάχη για το rebound μετά από άστοχη προσπάθεια. Δεν θα τα καταφέρει. Με το Τζιτζίδη. Μια πολύ αποφασιστική τρίπη που θα βγάλει την μπάσα για να πάρει. Ο Δήμος θα να πάρει ανάμεσα σε δύο, θα βγάλει σκαστή πάσα στα 8 δευτερόλεπτα τώρα. Το Ντάμις jump shoot είναι άστοχο, δεν θα έρθουν ούτε τώρα οι πρώτοι πόντοι, ούτε με μεγάλη προσπάθεια με τη μία. Στον αέρα, αυτό πέρα ο Δήμος. Πολιάς. Κολούδης μέχρι μέσα. Έρχονται πρώτοι πόντοι για τους Bad Boys. 0-2. Φτάνει στο ζητή την μπάλα, δεν την πάρει. Καλή φίλη. Κάνει μια προσπίση, θα περάσει τον Μπόγια, θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Και απέναντί του και τον Νικολούδη, καθώς αποφάσισε να πάει κατά μέτωπο απέναντι στη ρακέτα των αντιπάλων του. 0-2 παραμένει. Νικολούδης. Μπόγια, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις ενώπιον του παιχνιδιού. Ενδιαφέροντο σύστημα άμυνα στο Sky the Limit. Θα ζήσει στην πρώτη κατοχή, θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά θα χάσει τελικά. Η μπάλα βγήκε εκτός όπως την είχε. Είμαστε στην 11η αγωνιστική της Development League. Bad Boys προέρχονται από νίκη επί του Καρτέλ. Τους απέκλεισαν μια φορά 8 πόντων, 57-65 και κατάφεραν να περάσουν στις καλύτερες 16 ομάδες της Θεσσαλονίκης στο κύπελλο. Φίλιπς, ο Ραμής. Στην κορυφή έχει τον Μπόγια απέναντί του, κοντύτερο αντίπολο για να τον ματσάρει. Καλό passing game, βγάζει σου το ελεύθερο για τον Καλλιοφίλη, ο οποίος θα το πάρει, θα αστοχίσει. Χειροκροτούμενος, τόσο από εξέδρασα και από πάγκο υπάρχει ο Καλλιοφίλης κάτω. Και τα χρήματα... Μια άφθονα. Μετά από το πάγκο. Καραντήμος. Για φίλοι σου, για τρεις από τη γωνία, στόχησε προηγουμένως. Τώρα υπάρχει το φυσικό ρημπάντο από τον Τζαλάμι. Για φίλοι ζητάει ξανά την παραδείγμα να πάρει. Λεφάκι μέχρι μέσα θα... Επίσης φάουλ που έχει θεωρηθεί στον Βουίλ Καρμπουτζή. Δεν δύο παραμένει. Παραδείμος. Παρά λίγο να χάσει από τον Μπόγια. Μπόγια, οκ. Τζαλάμις. Θα αστοχίσει με τα μπλό, είναι άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζάμπι και καλάθι 2-2. Χαμηλόσκοπος αυτά τα πρώτα 3 λεπτά της αναμέτρησης, δεν υπάρχει φάουλ από τον Τζάμπι πάνω στον Μπόγια. Μπόγιας επαναφέρει. Καλμπουρτζής στη γωνία, στα 15 δευτερόλεπτα. Έχει ξαναπάρει, ζητάει την μπάλα ο Νικολούδης, δεν θα την πάρει. Jump shoot από την Κιτζίδης είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound, καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Μπόγιας. Δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση, σούτ για 3, στα 3 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Καλή φίλης, θέλει να τρέξει το ρίσκα η Δελίνη, πάει μέχρι μέσα, δεν θα το καταφέρει. Τζαδάμις. Δύο ομάδες παίζουν με αρκετά ψηλό σχήμα. Ζητά ενδιαφέρον, καλάθι και φάουλ από τον Τατικιτζίδη. Να και μιλάμε για ενδιαφέροντα πράγματα. 2-4.
αμβολή ησυχία για μια ακόμα φορά. Είναι άστοχος στη βολή, υπάρχει rebound. Τώρα Δήμο, υπάρχει rebound και σταμάτησε πέρα την πρώτη. Ναι, συνήθως ακολουθεί rebound. Ωραίες τρίπλες που περνάει την κολουθή, περνάει ανάμεσα από δύο και από τον πόγιο, ο οποίος παραλίγο να πάρει μπάλα. Στα 11 δευτερόλεπτα. 10-10! Λεφάκης, Χαριοφίλης. Συγκιατρής ξανά, θα κοπεί από τον ψηλότερο του Τζιτζίδη προσπάθεια και τώρα ο Καλουμπιτζής θέλει να τρέξει. Παίρνει τα βήματα, πάει μέχρι μέσα, κέρδισε τον Καλουμπιτζή, ο οποίος όχι μόνο τον ακολούθησε, τον παρεμπόδισε κιόλας. 2-7. Καλουμπιτζής σε ρόλο point κατά αυτή τη φορά. Ζαζάμι δεν έχει screen. Παραδείμος. Στην γωνία Αλφάκη σου 3, με ωραία καμπίνη είναι άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ζαζάμι. Σκαστή πάσα στην κίνηση, καλάθι και foul. Το sky's the limit αυτή τη φορά. Θα το πω στο Παραδείμο. Δύο ένα τα μαγικά foul. Θα γίνουν 2-2 τώρα. Τέσσερα. Θα παραμείνει. Μάχη για τον rebound του Ζεβάμπη του Καλουμπιτζή. Του Ζεβάμπη έχει ξαναπέσει κάτω. Τελικά οι bad boys έχουν την κατοχή. Κόγιας θα πάει μέχρι μέσα. Πήγε να κερδίσει το φάουλο. Έχω την εντύπωση. Δεν το κέρδισε. Υπάρχει μάχη για τον rebound. Τελικά βγάζει νικητή. Ο οποίος ο Κολούδης όχι μόνο ήταν ο νικητής του rebound. Ήταν και νικητής της φάσης καθώς έβαλε τρίποντο με αρκετά σπάνιο τρόπο μάλιστα. Πολύ σπάνιο. Εδώ στην μπάλα να πήδησε. Το πέσει μέσα, θα κοπεί ο Δήμος στην Καρκυφάουλ. Κολούδης, έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Το ξεκτζίδης διορθώνω. Jump shoot είναι εύστοχος με ταυλό. 4-11. 5 σερί πόντι των Bad Boys μετά από ένα τρίποντο του Κολούδη από τη γωνία και τώρα με αυτό το jump shoot. Και το ξεκτζίδη. Για τώρα πάει στους 7. Σε ζώνη τώρα οι Bad Boys. 10 δευτερόλεπτα έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον Καρδίμο. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αν είσαι ο διατρής από τη γωνία είναι άστοχος και αυτός. Αρκετά άστοχη η γαλανόλευκη μέχρι στιγμής. Σε ένα πιο χαμηλό τέμπο κατεβάζει την επίθεση του Κολούδη τώρα. Στου διατρής πίσω από το screen. Τώρα είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το rebound από τον Τζιτζίδη. Η μπάλα θα βγει εκτός. Και είναι για την ομάδα του. Ο Καλουμπιτζής θα καταφέρει. Ο Γιάς έχει τον Τσάνι απέναντί του. Στα 9 δευτερόλεπτα ζητάει την μπάλα που δεν θα πάρει. Θα το προστάρει ο Κολούδης. Jump shoot είναι άστοχος μετά από πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα θέλουν να τρέξουν οι Sky's the Limit. Συγκρατούν την μπάλα. Μετά από μια τρίπλα η μπάλα δεν θα πέσει στο καλάθι του Τζάνι. Του έπαιξε άσχημα στο δουλειά. Καλουμπιτζής. Τρακούτσι στην προηγούμενη στην μπάλα, την έχει και τώρα. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Λεφάκη. Ο ψηλότερος παίκτης έκανε φάουλ σε κοντίζερο. Κολούδης. Φωνές για βοήθεια από τον Λεφάκη στον πάγκο. Για τον Λεφάκη από τον πάγκο. Έχει δύο χρόνο. Φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εύκαμψη της άμυνας των Sky's the Limit. Υπάρχει η αλλαγή. Ο Δήμος θα περάσει εκτός. Ο Δημήτρης Μπουβάκης θα περάσει στη θέση του. Μπόγιας, ζητάει την κίνηση, θα δώσει την μπάλα στην κίνηση, θα την πάρει ο Δημητρακούδης. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα από τον Τζιτζίδη. Λάθος για τους Bad Boys. Τους Sky's the Limit έχουν τώρα την κατοχή και έχουν 4 πόντους και 4 φάουλ στην πρώτη περίοδο. Όταν δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει τώρα σε δεύτερο χρόνο. Ωραία σταυρωτή, περνάει 2 παίκτες. Ζωδάμις, υπάρχουν πολλοί παίκτες μέσα στο ζωγραφιστό των Bad Boys. Ο διατρής είναι άστοχος στο Λεφάκι. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Κατάφερε να σβρώξει την μπάλα του Άρη του Καλλιοφίλη, ο οποίος αστόχησε ένα jump shot.
Το Phoenix φαίνεται ότι μέχρι θα πάρει πολλά σουτ. Δεν φαίνεται να αυτοείται. Μετά από κάποια άστοχα. Κυρίως από την περίμετρο. Σκιατρίτς. Έχετε και εκτελεί πίσω από το screen μετά από τρίπλα. Είναι άστοχος ο Μπόγιας. Υπάρχει rebound. Παραλίγο να χάσει την μπάλα τσάντα. Συγκρατεί. Ξαναπάρει την μπάλα. Συμβρεί ένα μικρό ρήγμα. Υπάρχει deflection από τον Καπουτζή. Δεν θα καταφέρει να σκηνοτήσει. Λεφάκης θα δώσει στον συγγνώμη να δώσει το νούμερο 93. Καλό passing game. Δεν έχει αποτελεί διοργανωθεί η άμυνα των Bad Boys. Όπως η πρόταση που είπα. Καθώς έκανα Σέρταμ. Υπάρχει αλλαγή. Χαμηλώνει το σχήμα. Περισσότερο σε θέση ρόλου, όχι τόσο σε θέση... όχι τόσο, όσο, τόσο όσον αφορά υψομετρική διαφορά. Γρηγόρη Σπίθα θα συμπεράσει στη θέση του Κρίστιου Τατιδικίδη. Ελέγχοστάρει το καλύτερο στο Λεφάκι. Καλό πάση και η Καριοφίλης. Εξαρτηθούν οι πενταλτήτες στη weak side. Μια πάσα η οποία δεν ήταν καλύτερη με τη, θα την πάρει ο Τσίνας, θα εκτελέσει για τρεις. Τον τελείωνε σιγά σιγά ο χρόνος επίθεσης, είναι άστοχος. Τον τραγούδησε. Το κατεβάσεις, θα πάρει ένα screen από τον Μπόγια. Ένα ακόμα screen, διπλό screen για να επιτεθεί κατά μέτωπο, θα χάσει την μπάλα. Κάντε στο ψηλότερο πάκι. Αργιοφίλης. Ξανείς, καυτή πάσα εκεί που είναι ο... Να τις πιτολούδες, ο οποίος θα κλέψει. Μπόγιας. Συγκίνησε ο Νικολούδης, σουτ για τρεις. Μπορείς να κάνει κάποιο τρίπλα, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη για το εξωτικό rebound, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Γρηγόρης Σπίθας. Η κατοχή είναι ξανά για τους αλλανόλευκους. Το σκορ έχει κολλήσει στο 4-11. Έχει αρκετή ώρα. Ο Νικολούδης και το πληθυγείο της περνάνε εκτός. Έχει κλειστεί στην γωνία η επίθεση του Sky Zelini. Σου για τρεις, Καριοφίλης είναι άστοχος. Υπάρχει rebound του Καλυπτζή. Ανάμεσα στους δύο θα καταφέρει να βγάλει την πάσα. Ξεχνεί μια μακρινή πάσα και την βρίσκει μετά από ένα micro deflection και θα ξαναπάρει την μπάλα ξανά. Φανταστική πάσα, μετρούσε αν μπει. Μετράει αν μπει, μέτρησε αν μπει. Οκ. Φοβερή συνεργασία μεταξύ Σπίθα νούμερο 18 και νούμερο 69. Το ταμπλό είναι άστοχος. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το επιθετικό rebound ενεργά. Πάμε να σκέφτει το Λάτσιο. Για τρεις Λεφάκης είναι έστοχος με ταμπλό. 7-13. Έχουν συμπληρωμένα ομαδικά φάουλ οι Sky the Limit. Έχουν δύο ακόμα να δώσουν στα εναπομείνοντα 1 και 6 οι Bad Boys. Ο Κόλουδης θέλει να αποστάρει τον Λάσιο, ένα ενδιαφέρον match-up. Αυτό θα κάνει, πάει στη μέσα, έχει πέσει κάτω. Υπάρχει σφύριγμα και επιθετικό φάουλ στο έτσι θα δοθεί ένα από τα φάουλ που έχουν να δώσουν. Οι Bad Boys έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Καριοφίλης. Πάρε το σκρίνο από το Λάτσιο, θα πάει κατά μέτωπο. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Να μην είναι για τρεις. Τανής είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε, τα βάζει με τον εαυτό του. Αν έμπαινε και αυτό, έκανε τρέξει ένα σερί 6-0, πολύ σημαντικό για τους Sky the Limit, καθώς βρίσκονται πίσω με 6 και έχουν σκοράρει 17 πόντους. Δείς, ωραία πάσα! Σας πει θα είναι άστοχος. Αρχή, ξανά στο σκορ μπαντς του μας. Νούμερο 69. Εδώ στον Τσανή απέναντί, θα πάρει το σκρίν. Υπάρχουν τώρα αλλαγές στην άμυνα. Στα 5 δευτερόλεπτα με μία πήγε να βγάλει την πάσα ο Αγγελούς, θα κατάφερε στην ρακέτα. Τσανής. Συγκροτήσει την μπάλα και την κατοχή. Ήθελα να κάνω φάουλ ενδεχομένως οι Bad Boys.
Μόλις δεν έγινε, Καρκεφίλης. Θα βγάλει μία πάσα στην κίνηση, θα συγκρατήσει για μία ακόμα φορά ο Λάτσιος. Για τρεις. Άστοχο. Πολλές φορές συγκρατήθηκε η μπάλα. Για τους Sky's the limit. 10,8 και... Η μπάλα παραφέρθηκε από εκείνο το σημείο. Δεζαβού. Του Σαμπικαρίνα, καθώς στο χρησινό παιχνίδι με 85-83 έχει κερδίσει ο Άξονας και είχε πάλι 10,8 δευτερόλεπτα στην τελευταία περίοδο και πάλι είχε επαναφορά από το συγκεκριμένο σημείο. Θα ανοίξουν το παρελθόν, το παρόν είναι αυτό που έχει σημασία. 7-13 οι Bad Boys έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά 6 πόντων. Δεν έχουν καταφέρει να παίξουν το παιχνίδι που τους διακατέχει φέτος μέχρι στιγμής. Τους έχουν κρατήσει χαμηλά οι Sky's the limit. Σε αυτό ακριβώς στην άμυνα είχε αναφερθεί ο Δημήτρης Λεφάκης, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι, σχετικά με το παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την δεύτερη περίοδο με μιλήμα. Επιστροφή στη Σουάνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου μεταξύ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Sky's the limit και Bad Boys. Οι Bad Boys είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. Με την έναρξη. Ευτυχώς δεν είχα την ανάγκη να χρειαρίσω, καθώς βρίσκω σιγά σιγά το πότε πρέπει να ξαναξεκινάω τις μεταδόσεις. Προλούδης. Μέχρι μέσα, μετά από μια προσπίση θα μετρούσε αν έμπαινε, θα αρχιστεί στο φάουλ που έχει πάρει από τον Λάτσιο. Προλούδης εναντίον Λάτσιου, μέρος δεύτερο. Στο πρώτο μέρος, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Νικολούδης έκανε επιθετικό φάουλ στον Λάτσιο. Ο Λάτσιος, ο οποίος έχει έρθει από τον πάγκο. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρχιό καραντήμος που είναι σε παρόμοιο ύψος με τον Λάτσιο στο παρκέ αυτή τη στιγμή και ο Κοντζαντάμις. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Νικολούδη να επιτίθεται στον Λάτσιο τη δεύτερη φορά. Έτσι προκύπτει το match-up. 7-15 εύστοχος και στις δύο βολές. Ο Νικολούδης. Ένα δήμος. Αυστηρό μαντουμάνι άμυνα των Bad Boys. Ο Ζαδάμις. Βρίσκει την μπάλα ο Λάσιος, δεν θα την πάρει στον πρώτο χρόνο, ούτε στο δεύτερο. Στα 7 δευτερόλεπτα. Κυριοφίλης, καλό passing game. Ανάμεσα σε 3. Πολύ καλό passing game, αλλά κάποιος πρέπει να σουτάρει. Θα το κάνει, αλλά θα το χύσει. Ο Ζαδάμις, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Ξανά άσχησε προσπάθεια το Sky's the limit. Ήρεμα φωνάζει ο Τικιτζίδης με το νούμερο 13 από τον πάγκο. Στο σπίθα, Καλμπουρτζής. Θα την μπάλα ο Δημητρακούδης, θα την πάρει. Ζητάει και το... και την μπάλα μέσα στη ρακέτα, δεν θα την πάρει όμως. Είναι πολύ άσκοπτος για τρεις πόντους ο παίκτης του. Λάτσιος. Κατεβάσει αυτός. Κατεβάσει αυτός και μετά θα πάει μέσα στη ρακέτα, δεν θα πάρει τώρα την μπάλα στο πρώτο χρόνο. Θα πάει στην γωνία, σε 2-2, έδειξε ωραία από τον Ριουφίλ, είναι άστοχος. Νικολούδης κατεβάζει την μπάλα, προηγουμένως ο Λάσιος, τώρα ο Νικολούδης. Θα πάρει ένα σκρίνο από τον Καρβουλτζή, σε 2-3, είναι άστοχος. Και πάει ο Τζαδάμι στον Μαρκάρι. Αντιλήφθηκαν, έχουν εντύπωση το Sky's the limit, ότι η κατάσταση πήγαινε για τρίποντο εκεί πέρα ήταν ο Νικολούδης. Φίλης, πάει μέχρι μέσα, θα... κερδίζει το φάουλ που είναι χαμηλά όμως. Φάουλ που έχει δοθεί στον Σπίθα, νούμερο 18. Αλλά ητζής. Δήμος. Πάρει το σκύρο του Μεζοδάνης, αυτά τη ρόλη. Για τρεις πίσω από αυτό, είναι άστοχος. Πάρει το rebound ο Δημητρακούδης. Κατεβάσει. 15-1-1 τα ομαδικά. Τζις. Σκαστή πάσα και κάνει την κίνηση, δεν θα την πάρει σε πρώτο χρόνο και σε δεύτερο. Το σπίτα. Το νούμερο 69. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, ένα ακόμα για τους Bad Boys, τον Καλβουρτζή αυτή τη φορά. Τις θα περάσει εκτός. Ένα, δύο. Ποιος άλλος. Δύο όλος.
Στάριο Λάτσιος. Δώσει μπάλα στον συμπαίκτη, ο οποίος θα κάνει βήματα. Αυτό το δάμε. Φαρτί λίγο τον Bad Boys. Το ένα ποιος είναι το μεταξύ. Α, το γράψαμε 10, καταλάβω, σαν άτομα. Εγώ το εμπερδεύτηκα εγώ. Το 1 είναι, 10 δεν υπάρχει. Ούδας 1. Οκ, οκ, το έχουμε. 2. Θα έχουμε τα ονόματα λίγο, θα γίνω και τέτοιο στο τέλος. Δεν πειράζει. Πίθας. Ωραία εμπειρίες. Τιμητρακούδης. Μέσα ανάμεσα σε δύο θα κερδίσει και τους δύο και την βοήθεια από το πάνω του. Βασικά για να είμαστε ακριβείς δεν ήρθε βοήθεια πάνω του. Αυτός πήγε στην βοήθεια. Για να είμαστε πιο ακριβείς. Στη γωνία ο Καρδιοφίλης βρέθηκε ελεύθερος. Μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έπαιξε απίστευτα δύσκολο παιχνίδι. Σκληρό παιχνίδι μάλλον η μπάλα. Τώρα είναι να μην το πάρει φυσικά όταν η μπάλα σου κάνει τέτοια κόλπα. Άστοχος ένας τάξης το Ολύμος. Πήγα. Ο Καρδιοφίλης δεν θέλει και πολύ για να το πάρει προσωπικά. Στην φάση όπως έχει αποδείξει. Σπίθας coast to coast. Αλλά η Τζέισης πάλι που πάει χαμηλά. Ξαναπάρει την μπάλα στην διατρής. Βρέθηκε ελεύθερος καθώς όσο πάει βοήθεια πάνω στο Ολύμο. Μεγάλη πάσα στον Σπίθα, ένας ακόμα εκδιασμός, εντυπωσιακότατο μπλοκ. Καταχειροκροτούμενος ο Κουτζαδάμις. Καραδίμος, το παιχνίδι έχει καταφέρει κάποιες σπίθες. Πάντη not intended. Θα χάσει την μπάλα Σπίθας. Θα πάρει την μπάλα για να δω θα ξανακοπεί. Δεν θα κοπεί, αλλά θα κοπεί σε σειρή την μπάλα σκάλα. Jump shoot του Ζαντάμις είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και με τη μία πίσω την μπάλα στο καλάθι. Καραδήμος, παντέρες για μπλοκ από τον πάγκο, κάτι που δεν έγινε στους Bad Boys. 9-19. Μέσα θα στοχίσει. Τους πίθες. Καριοφίλης. Θα πάρει το σκηνή από τον Νάτσιο. Ένα ακόμα screen, θα βγάλει την πάση στη γωνία, θα ξαναπάρει στους γιατρείς. Άστοχο, airball. Κάτι λέει για αλλαγή ο Σπίθος με το 69. Ο Μπόγιας περάσει στη θέση κλειδί. Σπίθα με το νούμερο 18. Παίρνει τις οδηγίες από τον Πατυσικίδη. Πάμε. Απολύ ησυχία από πλευράς μου για μια ακόμη φορά. Σπίθας. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Είναι ελεύθερος, δεν μαρκάρει άμεσα κάποιον παίκτη μέσα στη ρακέτα. Το Λεφάκης τώρα θα ξαναμείνει ελεύθερος. Jump shoot είναι άστοχο από το παιχνίδι. Λεφάκης θα πάρει τώρα την μπάλα. Έχει τον Δημητρακούδη απέναντί του. Καλαδήμος. Υπάρχει το screen, θα το εκμεταλλευτεί, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχει ρήγμα σούτ για 3 από τη γωνία, είναι άστοχο, airball. Από το Λάτσιο. Μητρακούδης, σταματάει τρίπλα, Κολούδης. Για ψηλός θεωρητικά ακίνητος όπως πέρα, αλλά για τον ίδιο έχω μια επιφύλαξη όπως είναι συγκεκριμένο. 5 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα θα κοπεί! Ένα ακόμα μπλοκ από τον Τζαντάμι. Τώρα θέλουν να τρέξουν Sky the Limit. Πανέμορφα εκτελεσμένο στο κυβριασμό. Τελικά από εδώ και το κάνει. Υπάρχει time out. Ναι, όντως. Περίμενα λίγο για να κουρευτώ, μην έχω κάποια ανακρίβεια. 4-31 και το τέλος της δεύτερης περίοδου και συνεχώς του πρώτου μισού. Το σκορ είναι στο 11-19. Πολύ χαμηλό σκορ. Κάτι που ενδεχομένως να
αποτελέσει παράγοντα. Ενδεχομένως να. Καλή. Αποτελέσει παράγοντα. Χ. Γιατί μπορεί κάποιο μάλλον με 2-3 τρίποντα ή 2-3 καλές φάσεις ενδεχομένως να βγάλει ρυθμό στο παρκέ και να ανακτήσει κάποιο προβάδισμα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο μέρος μας. Επιστροφή στο γήπεδο. Ναι, επιστροφή στο γήπεδο γιατί υπήρχαν πολλές πιθανότητες να κάνουμε σε κάποιο σουβλατζίδικο, ας πούμε. Anyways, οι Bad Boys μετά το time out έχουν την κατοχή. Μόλις έχει κατεβάσει την μπάλα. Σταματάει τρίπλα, κολλούνται στα 14. Δεν χάνει χρόνο, πάει μέχρι μέσα. Κερδίζει το Τζοδάμ αυτή τη φορά. Το Τζοδάμ, ο οποίος στην προηγούμενη φάση έκανε ένα ακόμα εντυπωσιακότατο μπλοκ. Έχει και μία βολή. Ναι, στόχος και στη βολή, 11-22, double score της Ωρκαρίνα. Σάκης, δεν θα κατεβάσει την βολή Κατσάνης. Τον έχουμε δει και σε ρόλο shooting guard, τώρα σε ρόλο point guard, στην επίθεση. Σε ζώνη άμυνα των Bad Boys, η οποία θα λειτουργήσει καθώς ο Δημητρακούδης διαβάζει το play και κλέβει την μπάλα. Στο διαδρύς καλμουρτής με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άσχος, πάει ίδιος για το επιθετικό rebound και παίρνει το επιθετικό rebound μέσα από το χέρι του Λεφάκη. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Παραδείγματος. Για 10 δευτερόλεπτα είναι οι Bad Boys αυτοί. Κολούδης. Θα ζητήσει το screen, θα πάρει το σταλμουρτζί. Έχει το Λεφάκη πέραντι του για 3, ενδεχομένως θα πήγει να πάρει το φάουλ για 3 βολές, δεν ξέρω. Τζάνης. Το Δάμις. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες τώρα. Τζάνης, καταδήμος, στη γωνία. Θα πάρει το screen από τον Λάσκο, πάει αντίθετα από αυτό. Πάει αντίθετα από αυτό, εκεί πέρα που ήταν κοντά στην κοντά στην baseline. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Αλλά η μπάλα θα βγει εκτός. Κατοχή για τους Bad Boys επιλέου. 3-32 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Δημητρακούδης. Δεν θα εκμεταλλευτεί το screen την επιλογή που έδωσε ο Βόγιας. Καλμπορτζής. Οι τρεις κάρτες συνεργάζονται μέχρι στιγμής στους Bad Boys. Δημητρακούδης κοίταξε το καλάθι. Κατάφερε να πάει μέχρι μέσα. Αυτό επέλεξε. Καλμπορτζής από πάρα πολύ μακριά. Μέσα! Απίστευτο καλάθι! Σχεδόν από το λόγκο, αν υπήρχε λόγκο από εκεί πέρα θα ήταν. 11-25. Αυτό δεν γίνεται, λέει κάποιος από την πάντα, συμφωνώ. Αυτό κι αν είναι αρκετό για να αυξηθεί η ψυχολογία μιας ομάδας, οποιασδήποτε ομάδας. Τζάμψε με τον Τζαδάμι, είναι άστοχος. Τέλειωνε ο χρόνος της επίθεσης. Σου υποθύμησε ο Mike James. Στους διατρείς είναι άσοχος αυτή τη φορά ο Ρεθοδούδης. Πήρε να πάρει κάποια από την δόξα του Willy Καλμπουρτζή. Δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Δεν νομίζω να πτωηθεί. Ο ψηλός και frontman της ομάδας των Bad Boys. Χαμόγελα ακόμα στον παγκό. Τον Ροζ. Αλήθεια Ροζ είναι αυτό. Φούξια. Δεν ξέρω. Τον μη γαλανόλευκο, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Άπαντες. Τζοδάμις θα γυρίσει ανάμεσα σε τρεις παίκτες, θα αρχίσει ο Καλμπουρτζής. Έχει την ψυχολογία με το μέρος του, έχει και την μπάλα με το μέρος του. Θα την δώσει στο Μπόγιο, ο οποίος θα χάσει τελικά την μπάλα. Ο Δημητρακούδης σαν να απομηχανίσει, ώστε να μαζέψει τη χαμένη κατοχή. Σου για τρεις. Είναι άστοχο. Από τον Μπόγιο υπάρχει πάρα πολύ ψηλά ο Τατοκιτζίδης. Κίνηση ο Δημητρακούδης, ωραία, πάσα μία ακόμα στον Κολούδη. Ξανά επιθετικό rebound, υπάρχει παρεμπόδιση ότι τελικά θα πάρει το rebound ο Τζαδάμις. Θα λίγο να χάσει την μπάλα. Τζανής. Ο Δήμος. Στέτη μπάλα είναι ελεύθερο στη γωνία. Ο Λεφάκης δεν θα την πάρει την μπάλα στον πρώτο χρόνο, ούτε σε ελεύθερο jump shoot. Για να πάρει το foul και τα κατάφερε από τον Δημητρακούδη. Ενώ η επίθεση
φάση έφτανε σιγά σιγά προς το τέλος της, όπως και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Όπως και κάθε ανθρώπινη ύπαρξη, μου αρέσει όταν πιάνω τον παλμό. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Καναδήμος. 12-25 διαφορά πέφτει στους 13. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Τελικά 1-22 η κλίξη της δεύτερης περίοδου. Ο Καναδήμος θα δώσει ένα screen στον Νικολούδη. Μπορείς χάσει προς την μπάλα, θα την κρατήσει. Να δούμε αν οι Bad Boys θα κάνουν abuse το τρίποντο μετά από αυτό που έβαλε ο Καλουβουρτζής. Ενδεχομένως να έσκαψε τον δρόμο για πολλά τρίποντα τα οποία ιδάλλως δεν θα παίρνονταν. Είναι άστοχος το Τσιουτζίδης, παραλίγο να χάσει και τελικά θα χάσει ο Καλουβουρτζής την μπάλα. Νομίζω μετά από αυτό που έβαλε δικαιούται εντός εισαγωγικών. Το λάθος υπάρχει. Ένα σφύριγμα. Όλα καλά, η κατοχή είναι για τους Sky's the Limits. Εκ νέου. Στο μπάσκετ θα καταφέρει να βγάλει την μπάλα στον Καναδήμο, ο οποίος θα χάσει τελικά πρώτη μπάλα πάει στο Φιλουδάμι. Μακούδης. Καλουβουρτζής. Είναι αυτό το Τζάνι απέναντί του, 40 δευτερόλεπτα. 10 είναι για τους Bad Boys, ούτε για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά από πολύ μακριά ο Νικολούδης. Δεν είναι κάθε μέρα γιορτή. Καναδήμος μέχρι μέσα, πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα. Κάλυψε πολύ ένα αέριο χώρο, αλλά δεν άφησε σωστά την μπάλα στο καλάθι. Νικολούδης και... Καναδήμος έχει μείνει πίσω. Παραλίγο να μπει και το καλάθι. Ο Άλφα έχει συγκρατηθεί στον Δημήτρη Λεφάκη, τον οποίο υπενθυμίζουμε έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως εν ώψη του παιχνιδιού. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bad Boys πριν τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Άστοχος την πρώτη. Στη δεύτερη, την βάλαμε στο δεύτερο λεφάκι, ο οποίος θα συγκρατήσει. 18 δευτερόλεπτα, όλα για τους γαλανόλευκους. Όλοι φορές κάποιος από τον πάγκο. Υπάρχει φάουλ από τον Μπόγια Επισκοπού, το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Bad Boys. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να το δώσουν και λίγο πιο μετά. Όπως και να έχει, λεφάκι θα επαναφέρει 11,2. Θα ζητήσει την μπάλα και θα πάρει ο Κοντοδάμις. Δεν θα ποστάρει σε πρώτο χρόνο. Λεφάκης σε τον Καλουβουρτζή απέναντί του. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Τσιουτζίδης. 2 δευτερόλεπτα. Λεφάκης δεν θα καταφέρει. Αλλά και το κατάφερνε ο χρόνος θα... Τελείωνε. Τελικό σκορ πρώτης. Πρώτου μισού. 12-25. Η διαφορά είναι στους 13 πόντους υπέρ των Bad Boys. Έχουν καταφέρει να δούμε και ψυχολογία. Σημείο κλειδί το σε τριπέτυχε ο Καλουβουρτζής. Τόσο από σκορ όσο και από ψυχολογία, ενδεχομένως η ψυχολογία να είναι και πιο σημαντική από τους τρεις πόντους που πήραν αυτό το θέμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τις συνεχίδες μαζί μας. Επιστροφή στην αναμέτρηση για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έχω μαντικές ικανότητες. Μαντεύω ότι στο δίλεπτο θα αλλάξει ο Σπίθας και θα μπει μέσα. Σίγουρα δεν το άκουσα από τον Καλουβουρτζή που το είπε λίγο πριν ξεκινήσει τη μετάδοση. Η κατοχή είναι για τους Sky's the Limit με την έναρξη της τρίτης περίοδου. Νούμερο. Καθυστέρηση για διασυμφήνιση στην γραμματεία για να περάσουν τα νούμερα. Όλα καλά. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Κανείς. Ήταν με τα κούδια απέναντί. Θα βάλει το σκρίνο από τον Λιφάκη. Το νούμερο 93. Το 44 πήρε προηγουμένως. Πάει στη γωνία τώρα. Καρδίμος. Σκρίν γυρίζει πανέμορφα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση.
θα αρκιστεί σε δύο βολές. Το πρώτο φάουλ είναι για τους Bad Boys στην τρίτη περίοδο. Άστοχο την πρώτη βολή ο Παραδείγμας. Λέιζερ πάσα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Νούμερο 31, ωραία πάσα. Το Δήμος είναι άστοχος. Μαρτίδης έχει περάσει τους Bad Boys, δεν τον είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. 12-25. 45 δευτερόλεπτα μετά και 2 φάουλ μετά, το σκορ παραμένει στο σημείο που το αφήσαμε το πρώτο ημίχρονο. Εμείς το αφήσαμε ή αυτό μας άφησε, ένα φιλοσοφικό ερώτημα που τίθεται. Καριά, αν δώσει μπάλα, δεν μπορεί να σφίξει μπάλα εκεί. Αλλαγή. Δεν μπορεί να σε περάσει εκτός. Πίθος με το νούμερο 69 θα περάσει τη θέση του. Τσάνης. Καταδημός. Θα πάρει το screen, πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα, πέρασε από δύο παίκτες. Στο Μαυρωματίδη χρειώθηκε το foul. Πήρε το screen και πήγε ανάμεσα από δύο παίκτες, πολύ αποφασιστικός. Στο Καταδημός. Μια 14 επίθεση, ωραία πάσα στην ρακέτα. Φάουλ και πάλι από τους Bad Boys. Πάλι για δύο βολές. Για να δούμε αν αυτό θα συνεχίσει και αν μπορούν να το εκμεταλλευτούν οι Sky Delimos. Μιλάμε στην άσκηση στην πρώτη βολή. Airball. Μετά από μόλις ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο, οι Bad Boys έχουν ήδη 3 φάουλ στην περίοδο. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound της πίθας. Αυτός έκανε βάση την μπάλα. Θα ψάξει μία ακόμα πάσα μακρινή. Το έκανε και στο πρώτο ημίχρονο. Θα την βρει στον Κιδικίδη με το νούμερο 14. Καταφέρει να σκηνωθεί στη πίθας. Θα χάσει την μπάλα. Ο Γουρδάς. Ακόμα λάθος για τους Bad Boys. 4 φάουλ μετά και ούτε ένας πόντος έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφωνεί. Ο Τζοδάμις θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι κερδίζοντας τη ρακέτα. Δύο παίκτες ήταν αρκετά. Ήταν κολλημένοι μάλλον πάνω του, όχι αρκετά κοντά. Απλά. Και για 3 έχει το φως. Την δική νούμερο 14. Έχει απομονώσει τον σπίθο με το νούμερο 69, θα παίξει ένας με έναν, τώρα υπάρχουν αλλαγές στις άμυνες, τριξοκίνητη πάσα, θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ψηλός και να πάρει και το φάουλ. Μπάλα είναι για το Sky's the Limit, χαμηλά το φάουλ, ήταν το τελευταίο φάουλ που ήθελα να δώσουν. Οι Sky's The Limit έχουν 7 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Ας πούμε 8 λεπτά, ακούγεται καλύτερα. Έχουν 8 λεπτά, 8 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά τα επομείνατε αυτά της τρίτης περίοδου για να εκμεταλλευτούν αυτό το γεγονός. Ωραία πάσα, Λεφάκης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απορρόφηση τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του. 16-27. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε Sky's The Limit. Ούδας. Ούδας το 69 πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει στο νούμερο 18, στο πια 3. Ναι, στο χώρο! Πανεγυρισμοί έξαλλοι από τους Bad Boys, το... Ακούτε ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως. Ενδεχομένως ακούτε εμένα, τι παίζει να ακούστηκαν παραπάνω.
Μπακουράκης μέχρι μέσα βρήκε ανοιχτό διάδρομο, άφησε την μπάλα στο καλάθι. Αμυντική ανισορροπία κράτησε στην ρακέτα των Bad Boys και δεν εκμεταλλεύτηκαν οι Sky The Limit. Καρδιοφίλης παραλίγο να κλέψει, θα χαθεί η μπάλα. Μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά εσείς δεν θα το καταφέρει. Στην ταινία θα χάσει νέου την μπάλα. Σπίθας, δεν θα γίνει κάποιο φάουλ, λίγο στο μπάσκετ. Τώρα υπάρχει ξεκάθαρη κατοχή για τους Sky The Limit, 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πάρει το screen που το εκμεταλλευτεί στα 12 δευτερόλεπτα ο Χρυφίλης. Ο Καναδίνος θα διαβαστεί το play και υπάρξει, θα υπάρξει κλέψιμο από τον Γρηγόρη Σπίθα. Ζουκίδης, Γούδος, jump shoot, γρήγορο release, είναι άστοχος. Ο Χρυφίλης ψάχνει τη μακρινή πάσα, τη βρίσκει στον Κοντζοντάμι. Υπήρχαν προϋποθέσεις του διασμού, αλλά είχαν επιστρέψει οι Bad Boys. Κοντζοντάμις γυρίζει, έχει πέσει κάτω από το σημικό του δίπολο, δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σε παρόμοια φάση το ζεχείο του φάουλο Άρης Κοκολούδης στο πρώτο μισό. Time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, το σκόρ είναι στο 20-30. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Στροβή στην αναμέτρηση, το σκόρ στο 20-30 σε περίπτωση που το ξεχάσετε το προηγούμενο δευτερόλεπτο που το είδατε. Κοκολούδης μετά από μια προσπίση pivot, είναι άστοχος. Προσωπικός δίπολος ο Λεφάκης θα πάρει το rebound, τον κινούσε. Δεν καταφέρει να κερδίσει ο Νικολούδης, ευστοχώντας. Λεφάκης για 3. Στο προηγούμενο μάτσα πήρε τον Νικολούδη απέναντί του, ενδεχομένως θα θέλει να πάρει λίγο από το έμπαινο πίσω. Δεν καταφέρει ούτε αυτός. 20-30 παραμένει. Τραγούδης. Μπόγε ζητάει την μπάλα, θα βάζει λίγο πέρα αυτό το πριν πήρε την μπάλα. Κολούδης βρέθηκε στην κορυφή, ωραία πάσα στο Σπίθα. Ο φίλος των Bad Boys, ο Κολούδης να συγκρατήσει την μπάλα. Λεφάκης, έχουν έρθει κάποιοι από τους παίκτες των Σικάριους και των Φιωρεντσίτα. Ακολουθεί μάχη των μαχών στη Sonic Arena. Έχει επιθετικό rebound μετά από μια όθηση της μπάλας από τον Λεφάκη, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει ο Λαϊτζής. Ακολουθεί το παιχνίδι της Κάριος Φιωρεντσίνα. Derby Derbon, μάχη μαχών. Όλα αυτά τα ωραία τα κλισέ. Κολούδης μέσα, καλάθι και φάουλ. Και πάει και βοήθεια πάνω του. Κατάφερε να κερδίσει και αυτήν. Άρης Νικολούδης έχει βάλει γερές βάσεις για ένα ακόμα μπέτσο που της MVP. Σε περίπτωση που κερδίσουν οι Bad Boys, ήταν αυτός που ήταν MVP και στο παιχνίδι του Καρτέλ, τους οποίους κατάφεραν για τη φάση των 32 να νικήσουν οι Bad Boys με 65-57. Υπάρχει επιθετικό rebound από το Σπίθα. Βγήκε σε καλό η δεύτερη άσκηση βολή του Νικολούδη για τους Bad Boys. Καθώς έτσι η διαφορά πάει εκ νέου στους 14-20-34. Λάτσιος δεν θα δώσει κάποιο σημείο στο δεύτερο. Θα το κάνει σε δεύτερο στα 14 δευτερόλεπτα. Καραδήμος, Λαϊτζής. Λάτσιος με να βγάλει ωραία πάσα στη γωνία. Είναι εύστοχος, μας ερνεί ο τύπος το Κρυμπρίλης. Δικαιώνεται αυτή τη φορά. 22-34. Από τα 8 αγωνιστικά λεπτά έχουμε φτάσει στα 4 για την περίοδο. Υπάρχει μπάλα, πήγε στον Σπίθα, δεν κατάφερε να πήγε στην μπάλα στο καλάθι. Καλάθι και φάρο από τον Δημήτρα Κούδη. Θα εκτελέσει πολύ μετά το time out που έχουν καλέσει οι Sky The Limit. Το οποίο ήθελα να το προηγουμένως και εξελίξει με πρόβλημα για μια ακόμα φορά είναι ότι στο αγωνιστικά λεπτά έχουμε φτάσει στα 4 και 6 και από τη στιγμή που οι Bad Boys έχουν πληρώσει τα 4 δικά τους ομαδικά φάουλ, δεν έχουν κάνει. Δεν έχουν κάνει άλλο φάουλ, είναι καλά παιδιά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή. Λακωνίζει, αστή φιλοσοφήν, φίλες και φίλοι. Επιστροφή, αυτό κάναμε. Ο Μητριακούδης θα εκτελέσει την βολή που δικαιούται. Θα εξοχίσει διαφορά στους 15, 22-37. Φίλοι σε ζώνη άμυνα των Bad Boys. Λάζει
μπάτσιος. Δεν θα βγάλει την μπάτσα από το Φαραϊτζή. Βάλει που πάει στη γωνία. Jump shot μακρινό δίποντο είναι άστοχο. Airball από τον Ζωδάμι. Κατευθυντική δύσμα, το νούμερο 13, πέρασε τον προσωπικό του δίπολο, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο, ανάποδο lay-up με αριστερό, 22-39. Έχουμε ένα ακόμα φάουλ να δώσουν πια και οι Sky's the Limit. Κανένα, οι Bad Boys, τα εξάλληψαν πολύ νωρίς, μόλις το πρώτο δίλεπτο, στο δια 3 είναι άστοχος ο Λεφάκης. Κίδης θα αποτέλεσε το rebound. Βόγιας, είναι τραγούδης. Πέσει κάτω ο Βόγιας, δεν υπάρχει κάποιος φίλος σε πρώτο χρόνο. Ούτε σε δεύτερο, συνεχίζει το παιχνίδι, όλα καλά, συμπίσουμε. Γολούδης, σου για τρεις από πολύ μακριά, είναι άστοχος. Νομίζω ότι κατάρα ξορκήθηκε από τον Καλμπουρτζή. Ωραία, πάσα no look από τον Αγιοφίλη, την κατάφερε ο Καλέτζης να την αφήσει στο καλά. Ευτυχώς. Γολούδης. Μέχρι μέσα πέρασε δύο παίκτες, μέχρι μέσα καλάθι. Ο Άριστο Κολούδης κάνει πράγματα και θάματα απόψε στην αντίπαλη ρακέτα. Αριοφίλης. Παίρνει το σκρίνο από το Λάτσιο. Στην πλώση σχετικά η άμυνα πάνω, θα το επιστρέψει την μπάλα, ωραίο και ρόλ, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση αυτός. Θα χαθεί η μπάλα. Χρήστο, μην το φοβάσαι. Επίση δεν κατάφερε να πάρει η μπάλα. Έκλειψε ο Καλέτζη. Αγιοφίλη. Το δάμι. Στα 12 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Αποφασιστικότατα με ταμπλό. Είναι εύστοχο. 24-41. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Ο Λούδης, ωραία πάσα στο Μητρακούδη. Συμπληρώνονται τα ομαδικά χίλια τους Sky's the Limit τώρα. Στην πρώτη βολή ο Δημητρακούδης. 24-42. Αναγραμματισμός του σκορ, αναρρυθμιτισμός του σκορ. 2-4-4-2. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Λάτσιος κατεβάσει. Τσανής. Στην weak side ο Καρυφίλης. Λεγγύς γρήγορο passing game. Είναι άστοχος, υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Υπάρχουν βήματα, διπλή τρίπλα. Από τον Τσανή. Πρωτού πάει μέσα. Που του πάει μέσα στη ρακέτα ενώ δεν εννοώ να το συλλάβουν. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος. Κοίτας. Ζουτζής. Μέχρι μέσα. Είχε πρόθεση να πασάρει στον αέρα, έχω δει ότι άλλαξε γνώμη και αστόχησε. Θεμικό του σουτ, πάει κόστο του Καρδιοφίλης. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ από τον Κουζαδάμι. 26-42 συν μία βολή. Εύστοχος και στην βολή. Έμεσο τρίποντο ολοκληρώθηκε. Ξαναπάρει την μπάλα ο Στίθος από τον Κουρμπουρτζή. Καλό passing game, σούτ για 3, βρέθηκε ελεύθερος. Το πήρε αλλά στόχισε ο Βόγιας. Συμπωτές για μη προγραμματοποιήσει φάουλ από τον μπάλα των Bad Boys. Έχουν εντύπωση ότι πήγε για κάτι τέτοιο ο Νικολούδης. Καλουτζής. Νικολούδης. Για 3 στο απλωμένο χέρι του Τζοντάμι είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και το rebound, είναι νικητής τελικά ο Σπίδας. 10 δευτερόλεπτα.
Γκόγιος jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound αυτή τη φορά και το φίλος. Σκεφτεί πάση την μπάλα. Σκεφτεί πάση στον Τζάνι. Έχουν την τύψη ότι το σκέφτηκε γιατί δεν το πήρε. Ο Λετζής, ο καλλιφίλης. Αυτός το σκέφτηκε και θα το πάρει. Είναι άστοχος όμως. Νικολούδης. Το rebound. Μακρινή πάσα θα βγει στον Τζίτη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 27-44, 5 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί οι παίκτες. Τελειώνει, τρέχει. Στην για 3. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα μετρούσε και στα highlights τα οποία δεν έμπαινε. Αν έμπαινε θα έμπαινε και στα highlights. 27-44, μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Σκορνούν στο 27-44, οι Bad Boys έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν και όχι μόνο να εγκαθιδρύσουν, αλλά να επεκτείνουν τον ήδη υπάρχοντα ρυθμό και την ήδη υπάρχουσα για αυτούς υπέρ διαφορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια και συνεπώς για την τελευταία τέταρτη και τέταρτη ενιαία περίοδο. Επιστροφή στο Σόνι Καρίνα. Επίσης στον Καρίνα, του γηπέδου στον Καρίνα. Δεν ξέρω αν ακούστηκε στην μετάδοση, η γραμματεία, άτομα της γραμματείας είπε ροζ μπάλα, οπότε τελικά το μυστήριο λύθηκε. Ροζ φανέλα φοράνε οι Bad Boys, μπορείτε να κινηθείτε ήσυχοι το βράδυ. Ευρουζής. Τι θα πει, Κολούδης, καλάθι, ωραία. Θα πάρει την μπάλα, θα έχουν βήματα όμως. Δεν πειράζει τον Άγιο Τακουκητήδης από τον πάγκο. Δεν ψυχώνονται στην ομάδα του. Πάμε πάει χαμηλά, ο Τζοδάμις. Γυρίζει. Θα σουτάρει, θα στοχίσει. Υπάρχει rebound του Νικολούδη. Ψάχνει πάλι τη μακρινή πάσα ο Σπίθας. Δεν θα πάρει την μπάλα. Μετά από άσχημη προσπάθεια, Τζάνις. Μετά από χάσιμο της μπάλας, Καραδήμος. Να συγκρατήσει την μπάλα ο Γιουφίλης. Καραδήμος σκαστή πάση που πάρει, παραλίγο να κλαπεί, θα κλαπεί τελικά από τον Κλαπτζή. Κατάφερε να συγκρατήσει ο Σκούτας. Φανταστική πάσα πίσω από το κεφάλι, από τον Πόγια. Αλλά είχε απέναντι του αντίπαλο ο Κλαπτζής, οπότε σε πρώτο χρόνο δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, ούτε σε δεύτερο. Ο Λάτσιος έκανε τον μπλοκ πάνω του, εντυπωσιακό Τζάνις. Άλλα ηγού πάσα πήγαν να βγάλουν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τζάνις και Καραδήμος. Ο δεύτερος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ανέβγαινε αυτή η φάση. Δεν θα ξέρω τι να πρωτοβάλω στα highlights. Η κατοχή είναι για τους γαλλονόλευκους. Τον φίλης με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο Τζανής. Είναι άστοχος. Κολούδης παραλίγο να χάσει από τον Τζανή, ο οποίος τον κυνηγάει σε όλο το γήπεδο. Πόπλο κυνηγάει σε όλο το γήπεδο. Σκιά του κινείται η εφορία. 27-44 παραμένει. Κατάφερε να χάσει. Κατάφερε να βγει άμυνα για τους Sky The Limit. Τζανής. Καζοφίλης. Καραδήμος. Εγώ τόσο καλοφουζή απέναντί του. Θα γυρίσει, θα χάσει την μπάλα. Δεν κατάφερε να εκπέσει από το φάουλ. Νικολούδης. Επίσης στον Πόγια. Ο Νικολούδης θα του δώσει την επιλογή ως παίκτης του. Step back shoot για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο, η μπάλα πήγε και βγήκε. Θα λειτουργήσει πολύ ψηλά για το rebound. Δεν κατάφερε να το ψηλότερο Καραδήμο. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Στην κίνηση είναι ο Κρυφίλης. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο Καραδήμος. Φέρω ένα τσάπ τώρα με τον Νικολούδη. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα χάσει. Το κλέψιμο που ολοκληρώνει ο Πόγια και να βγάλει μια πάσα ανάμεσα από δύο αντιπάλους στο σπίθα. Δεν τα κατάφερε. Πολύ γρήγορες εναλλαγές, ενδεχομένως να πάθετε βέρτιγκο. Θα το πόσο γρήγορα εναλλάσσεται η μπάλα. Σουτ για 3 από την Τζάνι. Δείχνει τη διαφορά στους 14 εκ νέου. Το παιχνίδι είναι γλυκό, κινείται και ρέει σαν το μέλι. Δεν υπάρχουν πολλές διακοπές. Κυλάει ο χρόνος. Δεν υπάρχει ούτε ένα φάουλ για τις δύο ομάδες στα πρώτα 2,5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Καλβουρτζής από μακριά με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Καλβουρτζής στους αθλητές, περνάει τον Πογιά. Πάει ανάμεσα από δύο, κέρδισε το φάουλ, θα μετρούσε αν έμπαινε. Καλβουρτζής, πολύ φιλόδοξος παίκτης, παίρνει προσπάθειες περνώντας δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες. Πηγαίνει ανάμεσα σε συμπληγάδες. Ο Μητρακούντης θα περάσει στη θέση του Μπόγια. Δεν υπάρχει κάποια αξιομοίωση στο σχήμα των Bad Boys.
Καρδίμος είναι άσχος του πρώτη βολή. Τάπι. Γεια σας, πώς είστε. Έχω το συνδεύτερη. 31-44. Χρόνια της αμβάνιας. Παίζω τώρα, παίζω. Τιτάς. Ο δεν θα πάρει την μπάλα. Ζήτησε Καλμπουρτζής. Πάς φέρτ είναι η πρόθεσή του, όπως φαίνεται, την Τρακούδης. Ανάμεσα από δύο, ανάμεσα σε τρεις. Θα υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. Όλα εντάξει. Να παίζεις ένα τσάκι μετά. Ναι, ναι. Πριν δεχτεί το μπλοκ. Από τον... Για τρεις έστοχο από τον Καραδήμο. 34-44. Είναι που κάνει τώρα το μην που λέει hold up. Περίμενε. 34-44. 0 από το τέλος μακάριζε. Θυμήθηκα το σχετικό κακό αστείο. Όσοι το ξέρουν μπορούν να κάνουν relate. Νικολούδης διπλώνει άμυνα πάνω του. Θα βγάλει την μπάλα η οποία, την πάση η οποία δεν ήταν η καλύτερη δηλαδή στο σπίτι. Σε για τρεις Δημητρακούδης είναι άστοχος. Airball. Λίγο το τρίποντο που βγήκε πριν. Λίγο το τρίποντο που χάθηκε τώρα από τους Bad Boys. Λίγο τα χειροκροτήματα από τον πάγκο. Λίγο η διαφορά που άνοιξε τους 10. Δεν έχει φτάσει στους 17. Στο 27-44 να κάνω λάθος. Τρέχουν ένα σερί 7-0 η... στο Τελίμιτ. Καρδιοφίλης βγάλει την πάσα στον Καρδίμο, αλλά έκλειψε την Τρακούδης. Πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει τελικά την πάσα στο καλάθι. Δεν υπάρχει power πάνω του. Κατάφερε να διαβάσει και να αποκρυπτογραφήσει ένα play των Sky's the Limit μετατρέποντας αυτή την κατανόηση σε δύο πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ήταν η Σουδιά 3, είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound και με τη μία καλάθι από τον πανταχού παρών και πάντα αυθυρών να δημώ. Κοντζαδάμι διορθώνω. Παροιμίες με μάνα μου. Οκ. Τριχιδίδης. Περάσει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος να τον περικυκλώνει. Δώσε δύο μπάλες στον αδερφό μου και μετά θα κερδίσει δύο βολές. Ο Κάριος και η Φιλεπτσίνα έχουν έρθει κάποιοι από τους παίκτες τους. Έστωχος στην πρώτη μετά από την περιπέτεια. Προηγουμένως στο πρώτο δεκάλεπτο είχε βάλει ένα τρίποντο ο Νικολούτης μετά από κλέψει το στη γωνία. Με την μπάλα να αλαφιδά. Έστωχος και στη δεύτερη. 36-48 και στους 12. 5-33 και το τέλος. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι Sky's the Limit και οι Bad Boys. Καραδήμος. Έχει δώσει άμυνα πάνω του, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Αυτός ήταν ο Καλλιοφίλης, πήρε την μπάλα, αλλά δεν ήταν για τρεις. Πλάτσιος. No look pass, ήταν ξεχασμένος και ακροβολημένος για τρεις. Ο Τσανής είναι άστοχος όμως. Υπάρχει... σφύριγμα για φάουλ. Υπέρ των Bad Boys. 24. Πάλι που έχει ρωτήσει τον Κοντζαδάμι. Έλα. Ο Λούκης θα πάει μέχρι μέσα. Έχει κερδίσει τον Κοντζαδάμι. Παίρνει στο απλωμένο χέρι του, κατάφερε να θέσει το καλά. Ένα μικρό σερί 4-0. Διευρύνει την ήδη υπάρχουσα διαφορά των 10 πόντων υπέρ των Bad Boys στους 14, 36-50. Καραδήμος. Πάρει το σκρίνο από τον Λάτσιο, σούτια 3 πίσω από αυτό, είναι άστοχος έντμπολ. Συγκράτησε την μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή. Ο Τσανής. Όχι, διορθώνω. Η κατοχή είναι για τους Sky's the Limit. Λάθος. Τσανής. Ο Φίλης. Έχει επενδυτεί του τον... πίθα νούμερο 69. Στα 4 δευτερόλεπτα. Καρδιοφίλης. Καλό passing game, Λάτσιος. Δεν είχαν αντιληφθεί το χρόνο που τελείωνε η Sky's the Limit. Και για έμεινε η μπάλα στα χέρια. Είναι ακόμα λάθος.
36-50. Σιθάς, Δημητρακούδης. Μόλις έχω πάει στη Ρέτζα Βράση του Λουκόλα. Νικολούδης. Έχω την εντύπωση ότι θα πάει για τρίποντο. Όχι τελικά. Δεν κάνει σούτ δικό του. Ο Τιτσίδης. Από την μπάλα στο καλάθι. Μεσαρή 6-0 ρίχνει το ρυθμό που είχαν αποκτήσει οι Sky's The Limit. Στέλνει τη διαφορά από το 36-46 στο 36-52. Ο Δημήτρης ψάχνει πάσα, θα κλαπεί η μπάλα από τον Δημήτρη. Ο Δήμος και ο Δημήτρης τον κυνηγάνε, αλλά δεν κατάφεραν. Θα τον αναζητήσουν, τραβήχθηκαν μάλλον. Για να μην του κάνουν φάουλ. Ο Δήμος. Jump shoot είναι άστοχος. Airball. Τελευταία 3-25. Υπάρχει τώρα φάουλ επίσκοπου από τον Λάτσι, ο οποίος σήκωσε το χέρι αμέσως με το που έκανε. Ο Τιτζικίδης με το νούμερο 14 θα περάσει στη θέση του Γρηγόρη Σπίθα με το νούμερο 18. Κολούδης, συμφιατρής, είναι εύστοχος! Με το που πήρε την μπάλα πριν καν προλάβουν οι συμπαίκτες να πάνε στα σημεία τους. Τσάνης. Ωραία πάσα στο Γιοφίλη σου για 3. Έστοχο. Για 2 διορθώνω. Κίνητες από την πύρια πίσω το παιδί. Πάρτι. Τραγούδης. Πάει σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, δεν το κατάφερε. Υπάρχει θετικό ριμπάντο από τον Τιτζικίδη. Ο Τιτζικίδη, ο οποίος θα δώσει την μπάλα στο νούμερο 14. Υπάρχει ριφλέξιο, θα ξαναπάρει την μπάλα του Δημητρακούδης. Μέχρι μέσα με το έτσι θέλω ο Δημητρακούδης. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μετά από τη ριφλέξιο, η μπάλα πήγε πάνω του και πιο αποφασιστικά στη φάση. Καρδιοφίλης, υπάρχει παίκτης κάτω, δεν υπάρχει κάποιος φίλος μας. Ο Πιατρής είναι έστοχο από τον Καρδιοφίλη. Είναι χρησιμοποιούμενος από πάντο και ξέντρα. 41-59. Σπίθας. Κολούδης. Τοποθέτηση του Τιτζικίδη με το νούμερο 14. Ούτε ήταν εμφανισμένος στη ρακέτα, ούτε πήγε να δώσει κάποιο screen, πήγε να κάνει χώρο ενδεχομένως. Έχω την εντύπωση ότι ήταν μακριά ο Τιτζικίδης με το νούμερο 13 για να πάρει κάποιο screen. Πώς κινήθηκε. Με γνώμονα το πώς κινήθηκε το νούμερο 14. Όπως και να έχει, ο Λούκης θα επαναφέρει για τους Bad Boys. Κάτσε στο τρίποντο από την επαναφορά, είναι άσχημο. Υπάρχει επιθετικό rebound στον Νικολούδη. Πήγε μπάλα. Κάποιος πιο αισιόδοξος θα μπορούσε να πει ότι δεν ήταν άσχημο το τρίποντο, ήταν μια πάσα και όλα ήταν σχεδιασμένα. Το Matrix περικλεί και το μπάσκετ, θα μπορούσε να πει κάποιος. Παραδείγματος. Μέχρι μέσα θα στοχίσει. Εξετάζουμε προοπτικές εμείς. Εξετάζει μία ακόμα προοπτική ο Νικολούδης με τον Τιτζικίδη, ο οποίος δεν καταφέρει να σκεφτεί στην μπάλα, ήταν αρκετά δυνατή. Ένα 61. Καρδιοφίλης. Καραδήμος. Έχει περικυκλωθεί. Τζάνης. Σταυρωτή. Περνάει τον Τιτζικίδη. Περνάει πολύ κόσμο. Θα πεις την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Τώρα θα βγει πιο σωστά η πάσα και θα έρθει το καλάθι. Από τον Τιτζικίδη. Ο Λούδης έβγαλε την πάσα. Καραδήμος. Πολύ ωραίες τρίπλες, πάει μέχρι μέσα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, καλύπτοντας για μία ακόμα φορά πολύ ενιαίο χώρο. Οπα! Σουτ για 3 με ταμπλό, 43-66. Διαφέρει σε ένα fan shot, είναι άστοχο αυτή τη φορά. Λεφάκι.
Αλμπουτζής. Για τρεις, ένα ακόμα. Άστοχο. Είσαι ένα φάλος από τον Αλμπουτζής. 43-66. Θα ακολουθούμε μία από τις τελευταίες επιθέσεις στο παιχνίδι. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα την χάσει τελικά. Το Τζικίδης πάει μόνος του μέχρι μέσα, από τον αριστερό διάδρομο με δεξί χέρι. High five με το Ματίδη. Για να δούμε αν θα εκδηλωθεί η τελευταία επίθεση για τους Καϊζελίνης. Δεν θα εκδηλωθεί, τελικό σκορ. 43-66 στη Sonic Arena, σε ένα παιχνίδι στο οποίο το αμυντικό παιχνίδι λειτουργούσε για αυτούς. Κατάφεραν στην αρχή να κρατήσουν χαμηλά τους Bad Boys, αλλά έκτοτε κατάφεραν να βρουν οι προαναφερθέντες στον ρυθμό τους, τον ρυθμό που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Λίγο σκορ 43-66, κάπου εδώ πέρα τελειώνει στην σημερινή μετάδοση. Είπαμε ότι είχαμε να πούμε, τόσο εμείς όσο και οι ομάδες πρωτίστως. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, να είναι η ζωή σας καλή και να έγινε λίγο καλύτερη μετά από αυτή τη μετάδοση. Ελπίζουμε να βάλουμε πολύ χαράκι μας, να γίνει λίγο καλύτερος ο κόσμος. Να είστε καλά, να προσθέσετε.